Κυρία Νούκα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί που λέτε και εσείς οι νομικοί, πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό? Πώς? Πολιτική βούληση μπορούν να, καταρχήν, επειδή η απόφαση δεν έχει καθαρόγραφη και προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με τη διαρροή. Αυτή η διαρροή τι θα φέρει αύριο? Όλα τα πρωτοδικεία και τα εφετεία στα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν είτε εκκρεμείς υποθέσεις για να βγουν αποφάσεις είτε για να δικαστούν, αντιλαμβάνεστε ποια θα είναι η τύχη τους. Ωραία. Η διαρροή. Κρατήστε το. Μάλιστα, ελάτε κύριε Χαλκιώτη. Αυτή τη στιγμή... Άμεσα να ανασταλούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Άμεσα. Εδώ, για να μην ξεχνιόμαστε, λοιπόν, είναι οι υπογραφές του 2015, Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος Δημοκρατίας, Σταθάκης, Ξανθός, Σπύρτζης, Ευάγγελος Αποστόλου, Χουλιαράκης. Ο κύριος Χουλιαράκης δεν είναι τώρα σύμβουλος του κυρίου Στουρνάρα? Στην Τράπεζα της Ελλάδας. Στην Τράπεζα της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας. Τον έχει σύμβουλο, βέβαια. Ο κύριος Νίκος Φίλης. Ο κύριος Φίλης έχει γίνει επαναστάτης τώρα, ο κύριος Φίλης. Μετά. Ο κύριος Φωτάκης, υφυπουργός. Λοιπόν. Μετά τη συντάξη, κύριε Καψα... Και το δεύτερο που μπορεί να γίνει είναι να γίνει μια νομοθετική παρέμβαση και να τους πούν ότι πρώτον περάστε το ταμείο. Περάστε λίγο από το ταμείο να φορολογηθείτε. Δεύτερον, δεν θα κάνετε κανέναν πλησιριασμό. Δηλαδή, ό,τι προβλέπει το 43-54, δεν θα κάνετε κανέναν πλησιριασμό πριν καλέσετε τους δανειολήπτες για έκπληξη.